Ξεκινήσω βέβαια, επειδή δεν έχουμε και με πολύ χρόνο για να αναπτύξουμε κάποια θέματα από αυτά και επειδή οι αρμοδιότητες που έχω είναι αρκετές, αναφέρομαι στο... Έχω την αρμοδιότητα του προγραμματισμού του Δήμου, έχω την αρμοδιότητα ανάπτυξης και απασχόλησης, έχω την αρμοδιότητα στην πολιτική προστασίας και βέβαια την αρμοδιότητα στη Σκυρίδιδα και για δύο χρόνια προηγούμενα στο Παρτέτσι, τη Δημοτική Αρχή του Παρτέτσι. Γι' αυτό το λόγο θέλω να καταρχήν να πω το εξής, ότι δεν θα αναφερθώ σε θέματα ρουτίνας, γιατί τα θέματα ρουτίνας θα τα χαρίζουμε τους δρόμους και να κάνουμε να κόβουμε τα χωτάρια και τα λοιπά. Τα θεωρώ ότι είναι υποχρέωση, είναι ρουτίνα, πρέπει να το κάνουμε και δεν χρειάζεται να κάνουμε και μία κάθε φορά. Το χαλάσαμε και 2.000-3.000 ευρώ για να καθαρίσουμε κάποια χωτάρια. Λοιπόν, εκείνο που θέλω εγώ να τονίσω το εξής, ότι από την αρχή της θητείας μας η δικιά μου πρόθεση και η αρμοδιότητα αλλά και η δικιά μου πρόθεση ανάπτυγμα μετά από τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν να δούμε κάποια πράγματα σε αναπτυξιακή μορφή. Γι' αυτό το λόγο οι πρώτες προτάσεις και τα πρώτα θέματα που είχα βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα οποία ήταν αποδεκτά ομόφωνα ήταν θέματα που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση των δασών και μάλιστα είχαμε βάλει 60.000 ευρώ για να δούμε τη διαχείριση του δάσου τη Κυρίδα και τη διαχείριση του δάσου του Μενάλου, αυτό που αφορά στο Δήμο Τρίπολης, γιατί είναι και ένα κομμάτι που αφορά στο Δήμο Μυτίνας. Είχα κάνει προτάσεις σε σχέση με την διαχείριση του Μενάλου, έτσι όπως ήταν μια πρόταση από το παρελθόν, είναι γνωστή σε όλους μας η μελέτη για το Μενάλου. Και μέσα σε αυτά τα θέματα, εγώ θεωρούσα ότι θα έπρεπε να τα δούμε και περιβαλλοντολογικά και οικονομικά για να δούμε με τι τρόπο θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την περιοχή αυτή, να δώσουμε θέσεις εργασίας σε κάποιους συμπολίτες μας και παράλληλα να δούμε την αειφορία του δάσους, των δασών μάλλον. Μέσα από τα πλαίσια, οι προτάσεις μου ήταν διαχειριστικές μελέτες για να μπορεί να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Δήμος δηλαδή να χρηματοδοτήσει διαχειριστικές μελέτες με τη συνεργασία του Δασαρχείου. Υπήρχαν πάρα πολλά κολλήματα και γι' αυτό έχουμε και όχι τερματώσει, αλλά έχουμε καθυστερήσει σημαντικά, γιατί δεν υπήρχε τρόπος που να μπορεί να συνδεθεί, δηλαδή να δώσουμε εμείς χρήματα στο Δασαρχείο για να προκαλέσει αυτές τις διαχειριστικές μελέτες. Το θέμα αυτό ξεμπλοκάρισε πριν από λίγο διάστημα και βέβαια είναι σε ισχύ και από εδώ και πέρα θα ανεξάρτητα εκλογών, γιατί δεν μπαίνω εγώ σε θέματα με τις εκλογές και τα λοιπά, ούτε έχουν σχέση αυτά που λέω τώρα με τις εκλογές. Θα θεωρώ ότι πρέπει ο Δήμος να τα προωθήσει ανεξάρτητα εκλογών και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα δύο, οι δύο διαχειριστικές μελέτες μπορούν να δώσουμε, μεροκάματος πάνω από 40 οικογένειες στην περιοχή μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρώτον και δεύτερον, μπορούν να υλοτιμηθούν πάνω από 65.000 κυβικά μέτρα δάσους πρώτης κατηγορίας, τα οποία όπως καταλαβαίνετε μπορούν στο εμπόριο, και το άλλο, μιλάω για τα δευτερογενή παράγοντα βρέου του δάσους, τα οποία θα συνθέτω με καινούργια πρόταση που έχω κάνει σε σχέση με τη βιομάζα και την αξιοποίησή της από την περιοχή του Δήμου, του Δήμου μας και ευρύτερα. Και αυτό έχει σχέση με τα δευτερογενή παράγοντα του δάσου, γι' αυτό τα συνδέω τώρα αυτά τα πράγματα, παρόλο ότι είναι διαφορετικές προτάσεις και μελέτες. Και η βιομάζα αυτή θα αποτελέσει στο μέλλον, και αυτό κατέληξε οι προσπάθειες που κάνουμε και στις περιοχές που έχουν λιγνίτη, η Πτολεμαΐδα, το Αμύδιο και όλες αυτές, και σε τις σχέσεις που κάνουμε, αυτό διαφαίνεται ότι η επόμενη περίοδο, η οποία λέγεται μεταλιγνητική περίοδο, θα πρέπει να στηριχτεί στη βιομάζα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες. Και στο φυσικό αέριο, αλλά το φυσικό αέριο το αφήνω λίγο απ' έξω, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ ότι μετά το τέλος του λιγνίτη, το φυσικό αέριο θα πάρει και αυτό την ανωδική πορεία του. Κατά συνέπεια, θα είναι πάλι ασύμφορο. Γι' αυτό το λόγο και οι Γερμανοί, αλλά και εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος που συζητάμε και επισκεφτόμαστε αυτές τις περιοχές και ζητάμε προβλήματα τέτοια. Διαβλέπουμε ότι η επόμενη περίοδο θα πάει σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο, εκτός από αυτές τις δύο προτάσεις που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση του Μενάλου,
με τις διαχειριστικές μελέτες κινήτες και μενάρου, αλλά και την πρόταση που έχω κάνει για θέματα βιομάζων και ανακύκλωση υλικών όπως είναι το τηγανίδιο, όπως είδατε στο σχολείο που κάνουν τα παιδιά, αλλά και αυτά που κάνω εγώ επάνω που έχω αρκετούς τόνους που παράγω τέτοιο πετρέλαιο. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή μας, είπα και περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να δούμε και την τηλεθέρμανση. Βέβαια, το συνδέω αυτό με μια άλλη πρόταση που είχα κάνει, που είχε σχέση με την διαχείριση μέρος των στερών αποβλήτων και είχα προτείνει τη θέση του, που είναι γνωστή σαν η θέση του Γιαρόπουλου εκεί πέρα, το φύγιο τέλος πάντων του Γιαρόπουλου για ένα άλλο δίπλα. Όλα αυτά συνδυάζονται γιατί πράγματι και μέσα από αυτή τη διαδικασία της διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ένα μεγάλο μέρος μπορεί και αυτό να αξιοποιηθεί ως βιομάσα και να μπορούμε κάποια στιγμή να φτάσουμε να μιλάμε για τηλεθέρμανση και στην πόλη μας. Σε συνδυασμό βέβαια και με το γνωστό της Μεγαλόπολης, διότι οι μελέτες που έχουν γίνει καταδεικνύουν και εκεί ότι μπορεί σε απόσταση 20 χιλιόμετρων να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το ζεστό νερό για την τηλεθέρμανση και τις πόλεις που αντέχει πράγματι η μονάδα της Μεγαλόπολης. Αρκεί να σας πω ότι στην Κοζάνη, στα 22 χιλιόμετρα που παίρνουν ζεστό νερό και το χρησιμοποιούν σαν τηλεθέρμανση, ένα διαμέρισμα τριάρι πληρώνει 37 ευρώ το μήνα σαν θέρμανση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τη στιγμή που εμείς για να πάρουμε πετρέλαιο φέρνουμε 500-600 το μήνα και δεν ξέρω και μας φτάνουν. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ποιες είναι οι τιμές και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις και τι κόστος μπορεί να έχει όλη αυτή η διαδικασία και τι ωφέλη μπορεί να έχει για τους πολίτες όλη αυτή η ιστορία. Κατά συνέπεια, αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στο Δήμο, δεν σταματήσαμε να τα δουλεύουμε και να τα παρακολουθούμε. Νομίζω ότι και η επόμενη περίοδο, για όποιους εκλεγούν, παραμένουν σαν προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν στην επόμενη περίοδο για να μπορούμε να δείξουμε ότι πράγματι ο Δήμος κλείνει πλέον προς την ανάπτυξη. Αυτό που λέμε ανάπτυξη θα πρέπει να το βάλουμε και στην πράξη. Μαζί με άλλα θέματα που έχω υποβάλει, που έχουν σχέση με αγροτική παραγωγή, αλλά και το θέμα αυτό της βιομάζας, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη συνέντευξη όσον αφορά τον προγραμματισμό πλέον του Δήμου, να τα δούμε συγκεκριμένα και επεξεργασμένα με στοιχεία και να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε πράγματι κάποια στιγμή να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι προτάσεις που κάναμε ήταν για τα σχολεία τα οποία ζητάγαμε την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Με ένα κόστος το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2.800.000, δύο σχολεία της Τεγέας και δύο της Τρίπολης, τα οποία βρίσκονται ακόμη στο ΕΣΠΑ, δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχουν, τα οποία και αυτά τα προσπαθούμε να διεκδικήσουμε. Και από εκεί μετά, βέβαια, έχω την ασχόληση παρόλο δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα αυτή κατά αυτή, αλλά ασχολούμαι κατά κύριο λόγο και με το θέμα των απορριμμάτων σε καθημερινή βάση τις πρωινές ώρες. Από τότε που είχαμε τα προβλήματα εδώ στην πόλη μέχρι και σήμερα, είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ στενά και κάθε πρωί έχω μια ασχόληση με το θέμα αυτό. Δηλαδή, από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε για την οριστική του λύση. Ασχολήθηκα με το θέμα των φυλακών, υποβάλαμε φακέλους και τελικά ο φάκελος τον οποίο υποβάλαμε ήταν από τους καλύτερους φακέλους και πήρε την πρώτη θέση για να μπορέσουμε να φύγουν οι φυλακές από την περιοχή όπου βρίσκονται στην πόλη μας και να βγουν έξω από εκεί σε μια θέση του Πάπα η οποία έχει εγκριθεί. Ομόφωνα επιτροπή έχει υποβάλει στο Υπουργείο αυτή την πρόταση. Και γύρω από αυτά μετά ασχολήθηκα με τα θέματα, με προτάσεις γύρω από τα θέματα των αποθετεύσεων, υποβάλλοντας προτάσεις για συστήματα αποθετεύσεων με βιολογικό καθαρισμό στα χωριά Βλαχοκερασά, Κολίνα, Βούρβουρα, όπως επίσης ασχολήθηκα με θέματα που είχαν να κάνουν με την ίδρυψη, υποβάλλοντας μελέτες και προτάσεις για θέματα που είχαν να κάνουν με την ενοποίηση των δικτύων ίδρυψης σε πάνω από 12-13 χωριά, αυτά δηλαδή που είναι έξω από το δίκτυο Μετρηρίου και Δεριά, δηλαδή τα χωριά που είναι από Βαρτέση, Εσκυρίδη κλπ. Και στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το θέμα της πολιτικής προστασίας.
Είχαμε κάποιες προβλήματος να αφορά τις προσλήψεις των ανθρώπων και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι η περσινή περίοδο τόσο μεγάλο βάρος, αυτό φάνηκε και στο τέλος ότι ήμασταν πάντα ανταγωνιστικοί με την πυροσβεστική, ήμασταν πάντα τις περισσότερες φορές πριν από την πυροσβεστική στα θέματα αυτά. Είχαμε τόσο μεγάλο βάρος στην πρόληψη και νομίζω ότι είχαμε επιτυχίες επάνω σε αυτό. Ευελπιστούμε και θέλουμε να ακολουθήσουμε το ίδιο. Με άλλα θέματα που είχαν να κάνουν την προκύμαση, δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα. Ασχοληθήκαμε ελάχιστα με κάποιους καθαρισμούς φρεατίνων κτλ. Δεν είχαμε χιονοπτώσεις, δεν είχαμε άλλα προβλήματα και τα φαινόμενα έντονα. Και ασχοληθήκαμε λίγο με το μέλλον, επειδή εκεί είχαμε κάποιες χιονοπτώσεις και επειδή χρειάστηκε να βρισκόμαστε εκεί για να μπορέσουμε να καθαρίζουμε τους χώρους και να μπορέσει να μπορούν οι επισκέπτες να περνάνε και να ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή αυτή. Αυτά σε γενικές γραμμές, βέβαια υπάρχουν και άλλα, αλλά δεν θα καθίσω να αναφερθώ σε άλλα μικρότερες εμβέλειες. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει η επόμενη περίοδο, όχι τόσο σαν προτάσεις πλέον, αλλά η πρότασή μου εφόσον ξαναβρεθώ στον χώρο εδώ πέρα, θα είναι ο προϋπολογισμός να είναι ενταγμένος πλέον, ένα μεγάλο το κομμάτι να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι χωρίς τέτοιες προοπτικές κτλ., εγώ δεν ξέρω αν έχω κανένα λόγο ύπαρξης σε μια καινούργια περίοδο, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και να δείξουμε ότι πραγματικά μπορούμε να στρέψουμε αυτό το Δήμο για να μπορέσει να λειτουργεί εποφελία πλέον των πολιτών από τη στιγμή που κάποια άλλα πράγματα, τα οποία θεωρώ πάντα ρουτίνα και τα λοιπά, εξυπηρέτηση των πολιτών στην γραφειοκρατία και στα διάφορα ψηλοπροβλήματα, νομίζω ότι έχουν μπει σε κάποια διαδικασία και σιγά σιγά θα λύνονται. Με τα όποια προβλήματα, έτσι για να μην πούμε ότι είμαστε προβλήματα, υπήρχαν και υπάρχουν. Εκείνο που θέλω να πω τώρα σε σχέση με τις δημοτικές ενότητες, τις οποίες ασχολήθηκα με την, να πω με το Βαλτέτσι που ασχολήθηκα τα δύο πρώτα χρόνια. Εκεί έκανα μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να αξιοποιήσουμε μία γεώτρηση που προϋπήρχε 10-15 χρόνια εκεί και μία μελέτη άλλα τόσα χρόνια που ήταν εκεί, η οποία ήταν μελέτη ίδρυσης για τρία χωριά με ένα κόστος γύρω στις 900.000 ευρώ. Εγώ έκανα πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνω αυτό το έργο, να με αναθέσουν να κάνω αυτό το έργο το Συμβούλιο με αυθεπιστασία, προϋπολογίζοντας τις 850.000 ευρώ στις 86.000 ευρώ. Και πράγματι το έκανα το έργο αυτό, πήγα το νερό στα χωριά με 86.000 και το οποίο γύρισα στο Συμβούλιο και τους απέδειξα και νομίζω ότι είναι ένα άλλο κομμάτι που θα πρέπει να δει ο Δήμος τις δυνατότητες που έχει από κάποιους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς μηχανικούς, που αυτοί οι μηχανικοί που υπάρχουν στο Δήμο, εγώ θεωρώ ότι αν ήμουνα στο ελεύθερο επάγγελμα και είχα 30 μηχανικούς, θα μπορούσα να ανακατέψω όλη την Ελλάδα και τα μισά Βαλκάνια. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι οι δυνατότητες υπάρχουν, αρκεί η ηγεσία, η πολιτική, εμείς δηλαδή, να στρέψουμε την προσοχή και σε κάποιες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες πράγματι μπορούν να αποδώσουν με λιγότερο κόστος και εποφελία των δημοτών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πέρα από αυτή την ιστορία με τον νερό, ασχοληθήκαμε με ένα θέμα στους Αραχαμίτες, που θεωρώ ότι είναι πρότυπο και πρέπει να ακολουθεί μια καλή πολιτική για να αποδείξουν πράγματι ότι μπορεί να αναπτυχθεί και αγροτική παραγωγή. Ασχοληθήκαμε με ένα σύνολο εκεί πέρα, με ένα φράγμα το οποίο τριπλασιάσαμε την παραγωγή του οικισμού από πατάτες και άλλα που φυτεύουν εκεί τέλος πάντων. Για το οποίο οι άνθρωποι αυτοί είναι ικανοποιημένοι και όποιος ρωτήσει θα καταλάβει τι εννοώ. Τέτοια δείγματα πρέπει να δώσουμε κι αλλού. Και θέλω να πω ότι παρόλο ότι λέμε ότι στις τοπικές ενότητες ή στις δημοτικές ενότητες δεν έχουμε δώσει λεφτά, δεν έχουμε δώσει βάρος, εκείνο που έχω να σας αναφέρω εδώ πέρα και να πω και μπορώ να πω και με λεπτομέρειες, τα έχω γραμμένα, αν θέλετε να πάτε για να μην σας καταφέρω κιόλας. Στο Βαλτέτσι, τα δύο πρώτα χρόνια εγώ που ασχολήθηκα εκεί πέρα, τα χρήματα τα οποία βγάλαμε για να δώσουμε από αιωνικά πάρκα και σάντα κτλ. Ήταν 470.000, τα δύο πρώτα χρόνια μιλάω. Στην περιοχή της Κυρίτιδας, βέβαια αυτά μας ευνοούν και τα ελληνικά πάρκα για να είμαστε και λίγο. Στην περιοχή της Κυρίτιδας ασχοληθήκαμε με κάποια έργα τα οποία ήταν αρκετά μεγάλα, με το δίκτυο ίδρυψης κτλ. Το οποίο
ένα έργο το οποίο το εκτελέσαμε και ήταν μέσω ΕΣΠΑ, συν κάποιες παραγωγές άλλες για τη βελτίωσή του, επειδή το ΕΣΠΑ δεν προέβλεπε παρεμβάσεις εκτός οικισμού κτλ. Δεν ήταν επιλέξιμες δαπάνες. Διαθέσαμε και στην περιοχή της Κηρύττας 1.470.000 στα 4 χρόνια για διάφορα έργα, τα οποία είναι εδώ πέρα καταγραμμένα και αυτά. Κατά συνέπεια, ίσως το ποσό να φαίνεται πολύ μεγάλο, γιατί παίρνουν στη μέση τα γλυκά πάρκα, τα οποία μας δίνουν μια μεγάλη ικανοποίηση και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες δουλειές παραπάνω, αυτό δεν το αφαιρετούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάποια έργα και κάποια άλλα που γίνουν τώρα και τα οποία θα τελειώσουν πριν ξεκινήσουν η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία, για να υλοποιηθούν. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι δόθηκε σημασία και πιστεύω και στις άλλες δημοτικές ενότητες δόθηκε κάποια σημασία.